Εδώ και περίπου 6 μήνες ο Περιφερειάρχης έχει δηλώσει παρόν στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Νομίζω ότι ο ίδιος έχει την ευθύνη να θέσει το νέο όραμα στους πολίτες. Ο ίδιος θα έχει την ευθύνη να χαράξει αυτές τις πολιτικές. Και παρότι είμαι της άποψης ότι πρέπει να υπάρχει συλλογικότητα και πρέπει να συναποφασίζουμε, στο θέμα κυβέρνησης, διακυβέρνησης, διοίκησης και άσκησης διοίκησης, έχω καθαρή θέση. Νομίζω πως έχουμε φτάσει και έχουν οριμάσει οι συνθήκες όπου πρέπει ο δεύτερος θεσμός αυτοδιοίκησης να λειτουργεί ακριβώς όπως ένα μήνυμα υπουργικό συμβούλιο. Δηλαδή, να έχουμε επιτελικό ρόλο αλλά και αποφασιστικό ρόλο σε αιρετή περιφέρεια, να φύγουμε από την αυτοδιοίκηση και να πάμε στην αιρετή διακυβέρνηση. Αυτό δεν το λέω εγώ, το είπε η ΕΜΠΕ, το εισηγήθηκε ο Περιφερειάρχης του Πελοποννήσου και έγινε αποδεκτό σχεδόν από το 90% των παρατάξεων. Νομίζω ότι μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν το δέχτηκε, αν δεν κάνω λάθος. Άρα λοιπόν, τι λέμε? Λέμε να κάνουμε βήματα μπροστά ως αιρετή περιφέρεια. Λέμε να πάμε στην διακυβέρνηση. Να μην είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι θα αποφασίζουμε για το στρατηγικό σχεδιασμό και μετά θα ζητάμε άδεια από το Υπουργείο για να κάνουμε αυτό που εμείς ψηφίσαμε. Σήμερα αυτό ισχύει. Σήμερα εμείς ψηφίζουμε το στρατηγικό σχεδιασμό, εμείς χαράζουμε τους άξονες, αλλά παραδείγματος χάρη μπορεί αυτό να σκαλώσει γιατί ένα Υπουργείο έχει διαφορετική άποψη. Θυμάστε τι τραβήξαμε για να μπορέσουμε στο κοινωνικό πρόγραμμα και στα κέντρα κοινότητος να διαφοροποιηθούμε. Θυμάστε πόσο διαφορετική άποψη είχε η κυρία Φωτίου. Ελάτε να δείτε τι γίνεται σήμερα. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προχωρά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδέχτηκε τη δική μας πρόταση, ενώ άλλες προτάσεις που ήταν σύμφωνες με το Υπουργείο έχουν προβλήματα. Δεν μπορούν να προχωρήσουν. Άρα λοιπόν, τι ζητάμε? Ζητάμε να ενισχυθεί η αιρετή περιφέρεια επί της ουσίας, να ασχεί διοίκηση και να παίρνει αποφάσεις που θα υλοποιεί και μετά από 4 ή 5 χρόνια που θα είναι οι εκλογές, θα είναι οι πολίτες εκείνοι οι οποίοι θα κρίνουν αν αυτή η υλοποίηση αυτών των πολιτικών ήταν ή όχι υπέρ των πολιτών. Σήμερα, μας λένε κάποιοι, είχατε πει πολλά για το καλάθι των πελοποννησιακών προϊόντων. Θα πω ένα παράδειγμα. Ναι, είχαμε πει πολλά γιατί το τότε Υπουργείο με τον τότε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης μας είχε δώσει ένα σχεδιασμό. Εμείς τον ολοκληρώσαμε, άλλαξε η κυβέρνηση και δεν μπορούσε να προχωρήσει το καλάθι των πελοποννησιακών προϊόντων. Έχουμε εμείς ευθύνη γι' αυτό? Δεν θα έπρεπε να μας δοθεί η αρμοδιότητα εξ ολοκλήρου και τότε να μας μετρήσουν οι πολίτες εάν κάναμε ή όχι τις δεσμεύσεις μας? Αυτά πρέπει να λυθούν. Αυτά πρέπει να είναι τα κέρια ζητήματα για το νέο Καλλικράτη. Αυτές, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να είναι οι συζητήσεις επί της ουσίας, οι οποίες αφορούν τον πολίτη. Η κυρία Νικολάκου αναφέρθηκε στο πρόγραμμα Καλλικράτης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για σημαντική μεταρρύθμιση στη χώρα, που σήμερα όμως χρειάζεται διορθωτικές κινήσεις προς την κατεύθυνση της ενδυνάμωσης των Δήμων αλλά και ενίσχυσης της περιφέρειας, που θα προκρίνει τη μετάβαση στην περιφερειακή διακυβέρνηση. Αυτό είναι το πολιτικό όραμα του Περιφερειάρχη κυρίου Τατούλη και το οποίο έχει εστερνιστεί η Ένωση Περιφερειών και το προκρίνει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εσωτερικών για την αναθεώρηση του Καλλικράτη. Ο Καλλικράτης, τον οποίο τον θεωρώ πάρα πολύ σημαντική μεταρρύθμιση στη χώρα, όχι μόνο για την τεράστια εξοικονόμηση πόρων που έκανε στο δημόσιο, αλλά κυρίως γιατί θέλησε ο Καλλικράτης να δημιουργήσει αποκέντρωση στις πολιτικές απόψεις και στην υλοποίηση των πολιτικών. Θέλησε δηλαδή να περάσει ο ρόλος πιο κοντά της απόφασης, πιο κοντά στον πολίτη. Αυτό πήγε να κάνει ο Καλλικράτης. Σήμερα θέλει κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Νομίζω ότι αυτές οι διορθωτικές κινήσεις πρέπει να τεθούν στα ζητήματα που σας είπα πριν. Δηλαδή να ενισχυθεί η αιρετή περιφέρεια, να ενδυναμωθεί ο Δήμος εκεί που πρέπει να ενδυναμωθεί, όπως γίνεται σε όλα τα σύγχρονα ευρωπαϊκά κράτη. Πώς λειτουργούν τα σύγχρονα ευρωπαϊκά κράτη? Δυνατή Δήμη, δυνατή περιφέρεια. Η Ευρώπη των περιφερειών είναι το μέλλον και της Ευρώπης αλλά και της οικονομίας. Εκεί στηρίζεται όλο το αναπτυξιακό ευρωπαϊκό μοντέλο. Στην Ευρώπη των περιφερειών, δυνατή Δήμη, ενισχυμένη Δήμη, αλλά δυνατές επίσης αρμοδιότητες, ουσιαστικές, να πω όχι δυνατές, ουσιαστικές αρμοδιότητες στην περιφέρεια. Αυτό δεν λέμε. Δεν λέμε ότι πρέπει όλοι να πιστέψουμε στην Ευρώπη των περιφερειών. Εμείς δε, ως Περιφέρεια Πελοποννήσου, λέμε ότι είναι αδιανόητο να έχουμε μία διχοτομημένη Πελοπόννησο. Δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο έτσι η Ηλία και η Αχαΐα,
ανήκουν στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Όπως και να το κάνουμε, ήταν μια πρόσφατη τοποθέτησή μου στο συνέδριο που έγινε στη Δυτική Ελλάδα και χαίρομαι πάρα πολύ που στο πλαίσιο του συνεδρίου συζήτησα με πάρα πολλούς και αρχαιούς και ηλίες και μου το τόνισαν αυτό. Είναι δυνατόν να μιλάμε για το τουριστικό προϊόν της Πελοποννήσου και να μην είναι μέσα η αρχαία Ολυμπία? Αντιλαμβάνεστε πόση υπεραξία έχουμε, θα είχαμε. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή η Αχαΐα με την Ηλία έχουν περίπου 15.000 κλίνες. Ξέρετε ότι όλη η Πελοπόννησος θα μπορούσε να έχει συν 53 που έχει υπόλοιπη. Θα μπορούσαμε δηλαδή παντού να έχουμε μεγαλύτερα πακέτα προσέλκυσης των επισκεπτών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στην κουβέντα που γίνεται για τον Καλλικράτη μπορούμε να πάμε μόνο μπρος. Κατά τη γνώμη μου δεν μπορούμε να κοιτάξουμε καθόλου πίσω. Αυτή είναι η άποψή μου και επειδή κατάλαβα και το ερώτημα που μου κάνατε σε σχέση με την τοποθέτηση των 41 γεωγραφικών αντιπεριφερειαρχών και την άμεση αντίδρασή μου, σήμερα είναι πολλές οι φωνές που λένε, υπάρχουν και από την υπόλοιπη Ελλάδα αντιδράσεις, όμως η άμεση αντίδρασή μου έχει να κάνει με το εξής. Καταρχήν δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα. Σέβομαι και εκτιμώ και τα πρόσωπα και το θεσμό που υπηρετούν σήμερα, που είναι ο θεσμός του χωρικού αντιπεριφερειάρχη. Επειδή η συζήτηση λοιπόν έχει να κάνει με το μέλλον, δηλαδή με το τι θα αλλάξει αύριο, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει καμία σχέση με το σήμερα, γιατί ακούγονται και κάποιες φωνές ότι υπάρχει διαφωνία στο στρατόπεδο της περιφέρειας. Αυτά δεν ισχύουν. Συνεχίζουμε κανονικά. Όμως, ο καθένας μπορεί να πει την πολιτική του άποψη. Η συζήτηση για την επιστροφή στις νομαρχίες ξεκίνησε με αφορμή τη διακήρυξη με την οποία αντιπεριφερειάρχες από όλη την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων φέρονται να έχουν υπογράψει και οι γεωγραφικοί αντιπεριφερειάρχες της Πελοποννήσου, ζητούν μεταξύ άλλων από το Υπουργείο Εσωτερικών να επαναφέρει το θεσμό του νομάρχη. Δεν θεωρώ ότι σε καμία περίπτωση πρέπει να μπει στο τραπέζι συζήτησης η επιστροφή στις νομαρχίες. Όχι γιατί έχω κάτι με το νομάρχη. Υπήρχαν εξαιρετικοί νομάρχες. Όμως αυτός ο θεσμός της νομικής αυτοδιοίκησης είναι ο μικρός κοσμός μας. Είναι ένας θεσμός που μας φέρνει πίσω και δημιουργεί ένα ντόμινο. Ντόμινο μικροπολιτικής, ντόμινο ρουσφετιού, ντόμινο παράγοντων, παραγοντίσκων, πολιτικών οργανώσεων, κομματικών. Αυτό έχει στοιχήσει στη χώρα. Πρέπει να κοιτάξουμε με πιο καθαρό βλέμμα το μέλλον. Άρα λοιπόν το να επιστρέψουμε στις νομαρχίες και στους νομάρχες είναι κάτι που με βρίσκει κάθετα αντίθετη. Διάβασα ένα κείμενο ότι σε κάθε λέει περιφερειακή ενότητα που θα γίνεται νομός θα έχουν άλλο συμβούλιο. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή ο κάθε νομός θα κάνει το δικό του? Πώς απαξιώνουν έτσι το θεσμό του περιφερειάρχη? Αυτό είναι παράδειγμα κατά τη γνώμη μου. Βλέπω βέβαια τώρα αρκετές διορθωτικές κινήσεις και χαίρομαι γι' αυτό. Πιστεύω ότι αυτό το κείμενο το οποίο δημοσιοποιήθηκε, είμαι σίγουρη πια ότι δεν το είχαν δει με μεγάλη προσοχή αυτοί που παρουσιάζονται ως υπογράφοντες. Είδα μία πρόταση πολύ ενδιαφέρουσα από τον κύριο Γιανακούρα, ο οποίος είπε να μπει ως σταυρός προτίμησης. Αυτό είναι μία σημαντική πρόταση. Σήμερα οι γεωγραφικοί αντιπεριφερειάρχες δεν έχουν σταυρό προτίμησης, ούτε εκλέγονται από συλλογικά όργανα. Ορίζονται. Το να εκλέγονται με σταυρό είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Δηλαδή να είναι 5-6 που ενδιαφέρονται για αντιπεριφερειάρχης και όποιον πει ο πολίτης. Ό,τι πουν οι πολίτες. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση από τον κύριο Γιανακούρα. Πιστεύω λοιπόν ότι ο καθένας μπορεί να λέει τις απόψεις του. Πρέπει όμως κάποιες φορές να είμαστε καθαροί. Και δεν μπορεί να υπάρχει ένα κείμενο το οποίο λέει ξεκάθαρα ότι να επιστρέψουμε στις νομαρχίες και σήμερα να βλέπω διάφορες δηλώσεις ότι δεν το είπαμε ποτέ. Όποιος δεν το είπε, να διαφοροποιηθεί.